Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν μας έκανε την τιμή, κυρία Υπουργός. Βεβαίως είναι ο κύριος Σακλόγλου, ο οποίος το ξέρει το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ελπίζω να το δούμε καλύτερα σήμερα. Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, παρότι οι μηχανές της κατασκευαστικής δραστηριότητας δουλεύουν στο φουλ, υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία με την ασφαλιστική αποτύπωση της εργασίας των οικοδόμων στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΦΚΑ του 2023, οι οικοδόμοι ασφαλίζονται κατά μέσο όρο για 12 έως 13,64 ημερομίσθια το μήνα. Στην περίοδο δε της κρίσης με τη μεγάλη ανεργία, η απασχόληση ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Ενδεικτικά να πούμε ότι τον Οκτώβριο του 2011 ήταν 11,38, τον Οκτώβριο του 2013 12,82 ημερομίσθια το μήνα. Συνεπώς, με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, δεν θα έπρεπε να λείπουν εργατικά χέρια, αφού οι οικοδόμοι δεν ασφαλίζονται για όλες τις ημέρες του μήνα. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν δουλεύουν. Είναι φανερό όμως ότι υπάρχει σφοροκλοπή και η σφοροδιαφυγή που οφείλεται μεταξύ άλλων στους μηδαμινούς ελέγχους για την αποτύπωση της πραγματικής ασφάλισης των οικοδόμων από τον ΕΦΚΑ. Η κατάσταση αυτή εδράζεται και στην δυνατότητα του ΕΦΚΑ να απαιτεί και να εισπράττει τουλάχιστον τα ελάχιστα ένσημα που απαιτούνται για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο, υπολογίζοντας τα βέβαια με αντικειμενικό σύστημα πριν την έναρξη του έργου, αλλά και με την ολοκλήρωσή του ακόμα και με την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, η δυνατότητα αντικειμενικού υπολογισμού των ενσήμων που αντιστοιχούν σε πραγματική εργασία των οικοδόμων αξιοποιείται ώστε να βεβαιώνεται και να εισπράττονται οι εισφορές που καταγράφονται ως υπεραγνώστων. Οι οικοδόμοι όμως δεν έχουν τύχη της αναγνώρισης και διανομής των αντίστοιχων ενσήμων. Κατά συνέπεια, ο ΕΦΚΑ όχι μόνο δεν ελέγχει την αποτύπωση της πραγματικής εργασίας και ασφάλισης των οικοδόμων, αλλά εισπράττει εισφορές που αναλογούν στην εργασία τους, χωρίς να αποδίδει τα ένσημά τους, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα πρόκειται να πάρετε για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εισφοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής και της αποτύπωσης της πραγματικής εργασίας των οικοδόμων, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της γενικής ασφάλισης κάθε μέρα δουλειάς και μέτρα και μέρα ασφάλισης. Και επιπλέον για το τεράστιο θέμα της αναγνώρισης και διανομής των υπεραγνώστων ενσήμων στους οικοδόμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Έξαρχε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε σχετικά με το μέσο αριθμό ημερών απασχόλησης στα οικοδομοτεχνικά έργα. Επιλέξατε στην ερώτησή σας τον Οκτώβριο του 2011 και του 2013, όπου οι μέρες απασχόλησης ήταν 11 και 38 ή 12,82 αντίστοιχα, και τα συγκρίνετε με τα στοιχεία του 2023, λέγοντας ότι η διαφορά με τον αντίστοιχο αριθμό ημερών, που είναι 12 και 13,64, ανάλογα με το μήνα, είναι πολύ μικρή. Συμπεραίνεται από αυτό ότι υπάρχει μεγάλη σφοροδιαφυγή στον κλάδο. Πήγα στην πηγή των στοιχείων σας και θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2005, που ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο μέσος όρος ημερών απασχόλησης ήταν 12,32. Για την ακρίβεια, συγκρίνοντας τα στοιχεία για το μήνα Οκτώβριο από το 2002 έως το 2010, την κρίση δηλαδή, οι μέσες ημέρες απασχόλησης κυμαίνονταν μεταξύ 11 και 64 και 13,23. Επομένως, οι ημέρες απασχόλησης για το 2023 είναι ίσα-ίσα και ελαφρά αυξημένες σε σύγκριση με εποχές όπου η οικοδομή ήταν σε άνθηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, δεν έχουμε μια συγκυριακή υποαποτύπωση της πραγματικής εργασίας όπως το παρουσιάζεται, αλλά ένα διαχρονικό φαινόμενο. Άλλωστε, για να καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία, από τότε που έχω πάει στο Υπουργείο Εργασίας το 2020, στα πρώτα χρόνια συναντούσα ανέργους οι οποίοι έψαχναν για δουλειά. Τώρα αυτό που βλέπουμε διαρκώς είναι εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν για εργαζόμενους. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας παραμένει ψηλό, αλλά έχει μειωθεί θεαματικά από το 2019, παραπάνω σχεδόν από 8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε να αυξάνεται και ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Ελστάτ, καταγράφηκαν σχεδόν 60.000 κενές θέσεις εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ενώ σύμφωνα με έκθεση της Alpha Bank, για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο των κατασκευών, που μας ενδιαφέρει στην ερώτησή σας, ήταν στο 6,5% της απασχόλησης του κλάδου.
Για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, στο πρώτο ερώτημά σας, για τη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στον κλάδο των κατασκευών, να θυμίσω ότι από το 2019, με υπουργική απόφαση, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης, καθώς και την καταβολή των εισφορών για τα δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα, αλλά και τα ιδιωτικά, εκτός αυτών που υπάγονται στο σύστημα αντικειμενικού υπολογισμού εισφορών. Όσον αφορά το θέμα των ελέγχων, τα περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα ασφάλειας, τα γνωστά ΠΕΚΑ, του ΙΕΦΚΑΝ και ιδιαίτερα τα τμήματα ελέγχων ασφάλειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διενεργούν ελέγχους για την πραγματική εργασία και ασφάλιση των απασχολουμένων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες. Τα ελεγκτικά όργανα της υπηρεσίας έχουν πραγματοποιήσει πλήθος επιτόπιων και ουσιαστικών ελέγχων σε ιδιωτικά, οικοδομοτεχνικά και δημόσια έργα. Κυρία Πρόεδρε, θα πάρω λίγο χρόνο από τη δευτερολογία μου, αν δεν σας πειράζει, και δεν βλέπω να έχει άλλη ερώτηση μετά. Είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν αναφοράς άλλων υπηρεσιών για θέματα διακοπής παραγραφής, διεκπεραίωσης σημάτων αυθαιρέτων χτυπημάτων και αποπεράτωσης εργασιών, ενώ παράλληλα έχουν εξετάσει πληθώρα καταγγελιών ασφαλισμένων που έχουν προβεί στην ασφαλιστική τους τακτοποίηση. Έλεγχοι γίνονται τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Ως προς την πρώτη κατηγορία, τα μικρά έργα, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 1055 επιτόπιοι και ουσιαστικοί έλεγχοι. Το πλήθος των απασχολουμένων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που ελέγχθηκαν ήταν 906 άτομα και έχουν καταλογιστεί πράξεις επισβολής εισφορών συνολικού ποσού 335.962 ευρώ. Το πρώτο οκτάμινο του τρέχοντος έτους έχουν πραγματοποιηθεί 954 αντίστοιχοι έλεγχοι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι με βάση αυτά τα στοιχεία αναμένεται σημαντική αύξηση των ελέγχων σε ετήσια βάση. Το πλήθος των απασχολουμένων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που ελέγχθηκαν ήταν 1.303 άτομα και έχουν καταλογιστεί πράξεις επιβολής εισφορών συνολικού ποσό 392.932 ευρώ. Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, στο πλαίσιο του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνων, είναι αυτό που στην ορολογία τη λένε το λεγόμενο risk analysis, εντάσσει περιοδικά την εν λόγω κατηγορία εργοδοτών στους στοχευμένους επιτόπιους ουσιαστικούς ελέγχους, δίνοντας έμφαση σε εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής, επέκτασης και ανακαίνησης ξενοδοχειακών δομών, ενώ επιπλέον διοργανώνει κοινές επιχειρησιακές δράσεις σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ελέγχους οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τουριστικών περιοχών, στα κατασκευαστικά έργα του Ελληνικού για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής, σε έργα που αφορούν στους κατασκευαζόμενους οδικούς άξονες της χώρας, όπως την Έθνικη Οδό Πατρών Πύργου, σε δίκτυα ίδρυυσης και αλλού. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι τοπικές διευθύνσεις του φορέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προβαίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την πληροφόρηση περί αποπεράτωσης των εργασιών, παραδείγματος χάρη μετά την υποβολή δήλωσης αποπεράτωσης εργασιών από την πλευρά των εργοδοτών, σε έλεγχο εκαθάριση των ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων και σε περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των δηλαθησών μέσω της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ασφαλιστικών εισφορών και εκείνων που προκύπτουν βάσει του αντικειμενικού συστήματος, αυτές καταλογίζονται υπέρ αγνώστων. Για το θέμα αυτό της εισφορές υπέρ αγνώστων θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου. Συνολικά δηλαδή. Ναι, αλλά ολοκληρώστε τώρα, κύριε Υπουργέ. Η προστασία των εργαζομένων στον οικοδομοτεχνικό κλάδο και η αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων της εργασίας τους στην ασφαλιστική ιστορία αποτελεί πραγματικά βασικό στόχο τόσο του Υπουργείου Εργασίας όσο και του ΙΕΦΚΑΝ. Ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την αλήθεια και όταν είναι αυθαίρετοι, μάλλον είναι ψεύτικοι. Και δεν ξέρω, αλλά έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα έτσι που να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέτε. Εγώ λοιπόν θα σας τα πω απλά. Στο δέστο σκέλος των υπεραγνώστων ενσύμων δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αναφερθήκατε. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ καλά το θέμα, όπως το ξέρουν και όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα δίκαια αιτήματα των οικοδόμων. Για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης, με τον οποίο ήσασταν στο Υπουργείο, το ξέρετε πολύ καλά ότι έχει δεσμευτεί δημόσια για την μείωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, των ενσύμων των οικοδόμων, των συντάξεων των οικοδόμων κατά 2 χρόνια, από τα 62 στα 60. Βεβαίως άλλαξε ο υπουργός, ήρθε ο άλλος υπουργός, άντε να το δει από την αρχή, ξανάφυγε και η άλλη υπουργός, ήρθε η επόμενη υπουργός, η οποία και αυτή πρέπει βέβαια να ενημερωθεί κτλ. Όταν πρόκειται για τα αιτήματα των εργαζόμενων, πάμε από υπουργό σε υπουργό. Όταν πρόκειται όμως
για τα αντεργατικά μέτρα, αυτά εκεί το κράτος έχει συνέχεια. Εδώ λοιπόν πάμε, ξανά το παίρνουμε από την αρχή και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και επειδή για να σας προλάβω στην δευτερολογία σας θα πείτε για τα υπεραγνώστων ότι χρηματοδοτείτε αυτές τις συντάξεις των οικοδόμων που είναι κατά 2 έτη λιγότερα κτλ. Το ξέρουμε, χρηματοδοτούνται οι συντάξεις των εργαζόμενων από τους εργαζόμενους, έτσι κι αλλιώς. Όλα εργαζόμενοι τα χρηματοδοτούν, όχι μόνο τις συντάξεις, και την παιδεία και την υγεία και την πρόνοια και τα έργα, όλα τα χρηματοδοτούν. Δεν τα χρηματοδοτούν οι κεφαλαιοκράτες. Αυτοί ξέρουν να κερδίζουν και να αρπάζουν. Και σε αυτό βοηθάτε μια χαρά κι εσείς. Λοιπόν, πήρατε τα λεφτά από τα ένσημα των οικοδόμων, τα υπεραγνώστων. Καλά κάνατε και τα πήρατε. Εμείς δεν είπαμε γιατί τα πήρατε και έπρεπε να τα πάρετε. Έχετε λοιπόν το μαχαίρι, έχετε και το πεπόνι και τα κανονίζετε όπως θέλετε. Εμείς δεν ζητήσαμε λεφτά. Δεν ζητάμε λεφτά. Ζητάμε ένσημα. Πρέπει να αποδοθούν, να ονομαστικοποιηθούν τα ένσημα στους οικοδόμους. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, να το ξαναλέμε και να το ξαναεπαναφέρουμε. Γιατί μιλάμε για ένσημα δουλεμένα, για ένσημα πληρωμένα, τα οποία όμως δεν έχουν αποδοθεί στους οικοδόμους. Δηλαδή, μας κλέψαν οι εργοδότες όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Πήρατε εσείς τα χρήματα με τον αντικειμενικό συντελεστή, όμως οι οικοδόμοι ένσημο δεν βλέπουν. Δηλαδή, μας κλέβανε οι εργολάβοι, μας κλέβει τώρα και το κράτος. Εμείς αυτό λέμε. Θέλουμε τα ένσημά μας, απλά, ελληνικά και ξεκάθαρα, τα οποία είναι δικά μας, γιατί αυτά τα έργα δεν γίναν μόνα τους. Και να το πω και ακόμα πιο απλά, κύριε Υπουργέ, εμάς έπεσαν οι πλάτες να τα κάνουμε τα έργα. Άρα λοιπόν θέλουμε τα ένσημά μας, ξεκάθαρα πράγματα. Και εδώ απαιτούμε συγκεκριμένη απάντηση. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό, άρα μπορείτε να το ξανακάνετε. Και βεβαίως για να μπορέσουν και να... Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, για να μπορέσουν οι οικοδόμοι να θεμελιώσουν σύνταξη και όχι να κρυμοτσακίζονται στις οικοδομές 65 και 70 χρονών. Εδώ είναι η κατάσταση. Αυτοί είναι όλοι νεκροί οικοδόμοι. Μεταξύ αυτών είναι ανθρώποι 62, 63, 65 χρονών, 67 χρονών. Γιατί δουλεύουν 67 χρονών? Γιατί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξη? Γιατί τους κλέβαν όλα τα χρόνια και τώρα τους κλέβετε κι εσείς? Απλά πράγματα. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι θα ζούσαν. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της κλοπής της ασφάλισης. Λοιπόν, εδώ ζούμε όλοι, ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη χεριών, δεν είναι ανάγκη να το πείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια. Πώς εξηγείτε όμως ότι οι μέρες είναι 13 κατά μέσο όρο? Πού πάνε τα άλλα τα ένσημα? Ποιος τα παίρνει? Απλά πράγματα. Τα κλέβουν οι εργολάβοι. Στις τσέπες τους πάνε. Κλέβουν και τους οικοδόμους, κλέβουν και τον ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας τους ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή η αριθμή που λέτε. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Ήπειρος και Κέρκυρα έχει 7 ελεγκτές, μεταξύ αυτών και οι υπαλλήλοι του γραφείου, με 2 απαρχαιωμένα αυτοκίνητα τα οποία μένουν στον δρόμο. Στον δρόμο σταυροκοπιούνται οι άνθρωποι να φτάσουν εκεί που είναι να πάνε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ελέγξουν. Τι να ελέγξουν? Ποιον να ελέγξουν? Ολόκληρη Ήπειρος και Κέρκυρα με τόσα έργα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν? Όχι, δε, αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύουν. Βεβαίως, η εισφοροδιαφυγή υπάρχει και με τη συλλογική σύμβαση. Και εδώ είναι δική σας ευθύνη. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει γενίκευση στη σύμβαση που υπογράφει η Ομοσπονδία Οικοδόμων με τους εργοδότες? Γιατί δεν είναι σε πανελλαδική κλίμακα για όλα τα οικοδομοτεχνικά έργα? Και αναγκάζονται οι οικοδόμοι και τους κολλάνε ένσημα με 27 και με 30 ευρώ την ημέρα. Ενώ είναι αναντίστοιχο. Υπάρχει, δεν υπάρχει εδώ κλοπή στον ΕΦΚΑ? Βεβαίως και υπάρχει και βρεπατολίστε. Τι ψηφιακό κράτος μας σκοπανάτε από το πρωί στο βράδυ δηλαδή? Μα λέτε τώρα ότι δηλώνετε. Ωραία, εγώ σας λέω ότι πρέπει να δηλώνονται. Ποιος θα πάει να τον ελέγξει αν δήλωσε? Ποιος? Κανένας. Άρα λοιπόν, σε αυτό, ακριβώς στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν υπάρχουν, εκεί πατάνε και... Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα παραιτηθούμε από αυτά, κύριε Υπουργέ, το λέμε ξεκάθαρα. Για αυτά τα ζητήματα έχουμε στις 6 του Νοέμβρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία και στις 20 επίσης του Νοέμβρη και θα συνεχίσουμε. Εμείς δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τα δίκαια αιτήματά μας. Αφού λοιπόν δεν τα ικανοποιείτε, βεβαίως εμείς θα ακολουθήσουμε τον γνωστό δρόμο, τον δρόμο που ακολούθησαν οι εργάτες στην Κόσκο, οι εργάτες στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, οι οικοδόμοι στη γραμμή 4 του μετρό. Θα το βρούμε το δίκιο μας. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς. Ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Εξαρχή, στην πρωτολογία μου νομίζω ότι αναφέρθηκα σε συγκεκριμένους αριθμούς. Είτε αυτή ήταν για ημέρες εργασίας, είτε ήταν για αριθμό ελέγχων, είτε ήταν για αριθμό για ποσά.
προστίμονται οι οποίοι έχουν επιβληθεί. Επομένως, δεν αντιλαμβάνομαι την αιτίασή σας ότι δεν ήμουν ξεκάθαρος. Περί των υπεραγνώστων ενσύμων, σας είπα ότι θα μιλήσω στο δευτερολογίο μου και αυτό πρόκειται να κάνω τώρα. Δεν είπα ότι δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Με κατηγορήσατε εμέσως ότι κάτι μπέρδεψα και δεν γινόταν κατανοητό κλπ. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν με το θέμα των υπεραγνώστων ενσύμων, στο οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το είπατε και εσείς άλλωστε προηγουμένως, έχετε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή πριν από ένα χρόνο, την οποία απάντησε ο τότε Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, στα ιδιωτικά ή οικοδομοτεχνικά έργα εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικού υπολογισμού των εισφορών βάσει των ημερών εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά έσοδα του ΙΕΦΚΑ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, κατά την εκαθάριση του λογαριασμού εισφορών, εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών εργασίας που υπολογίζονται σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα, τότε αυτές θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, έστω και αν δεν συναρτώνται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων. Επομένως, οι αναλογούσες εισφορές καθίστανται απαιτητές και καταλογίζονται από τα αρμόδια όργανα του φορέα. Σε περίπτωση καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών υπεραγνώστων λόγω μη κάλυψης των εισφορών που έχουν καταβληθεί με το αντικειμενικό σύστημα από τις υποβληθήσεις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του έργου, υφίσταται ήδη συγκεκριμένη διαδικασία ασφαλιστικής τακτοποίησης των μη ασφαλισμένων ή πλημελώς ασφαλισμένων οικοδόμων που πραγματικά απασχολήθηκαν στο έργο και δεν ασφαλίστηκαν σε αυτό. Βγήκε δηλαδή παραπάνω, πάει στα συγκεκριμένα άτομα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι αφενός μεν το γεγονός απασχόλησης χωρίς ασφάλιση ή με πλημελή ασφάλιση να δηλωθεί στον ΙΕΦΚΑ από τους ίδιους οικοδόμους εντός 12 μηνών από την αποχώρηση ή την απόλυση τους από τον εργοδότη, αφετέρου δε να επιβεβαιωθεί το γεγονός από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Επομένως, ο κάθε οικοδόμος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει υπέρ του ένσημα τα οποία πράγματι έχει δουλέψει. Όμως, η πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου ο ΙΕΦΚΑ καταλογίζει ασφαλιστικές εισφορές υπεραγνώστων δεν αφορά σε έργα που κατασκευάζονται κατόπιν έκδοσης αδειών από τις οικίες, υπηρεσίες δόμησης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά σε έργα μη αδειοδοτούμενα, είναι τα γνωστά, τα αυθαίρετα, όπου διαπιστώνεται εκτέλεση εργασιών. Όπου διαπιστώνεται αυτή η εκτέλεση εργασιών για το αντίστοιχο το οικοδομικό έργο το οποίο έχει παραχθεί, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο, το οποίο αυτό είναι το οποίο πηγαίνει στα υπεραγνώστων. Έχετε δίκιο ότι παλαιότερα με τον νόμο του 629 του 1977 δόθηκε η δυνατότητα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους να αναγνωρίσουν αριθμό ημερών εργασίας στην ασφάλιση του πρωινή ΚΑΕΤΑΜ με μεταφορά των εισφορών εξαγοράς από τον ειδικό λογαριασμό δώρο εργατοτεχνικών οικοδόμων. Και ένας από τους λόγους που είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα τότε ήταν το γεγονός ότι το ΙΚΑ δεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν δηλαδή, πώς το λένε, σε όλη την επικράτεια. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες τώρα είναι τελείως διαφορετικές. Σε αυτή την παλαιότερη περίπτωση, η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς αναγνώριση των ανωτέρων ημερών ήταν αρχικά η 27η Ιουνίου του 1978, η οποία μετά από πολλές παρατάσεις έληξε στις 3/8 του 1985. Επιπλέον, με το άρθρο 43 του νόμου 1543 του 1985, μειώθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των απασχολούμενων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες κατά 2 έτη και ορίστηκε ότι τα πλεονάσματα του ΕΛΔΕΟ που θα προκύψουν μετά από κάθε οικονομική χρήση μεταφέρονται στο λογαριασμό εσόδων του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την αντιμετώπιση αυτής ακριβώς της δαπάνης. Αυτό δηλαδή που είπατε και εσείς προηγουμένως. Σε όλους τους υπόλοιπους, για τα ΒΑΕ, πληρώνουν εξτρά. Στην περίπτωση των οικοδόμων δεν πληρώνεται κάτι εξτρά και χρηματοδοτείται αυτό ακριβώς το διάστημα. Σήμερα το πλεόνασμα του ΕΛΔΕΟ στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μεταφέρεται στα έσοδα του ΙΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στον κλάδο συντάξεων για αυτό το σκοπό, δηλαδή την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότηση των εργατοτεχνητών οικοδόμων. Σήμερα το όριο συνταξιοδότηση των εργατοτεχνητών οικοδόμων είναι τα 60 έτη αντί των 62. Που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους που απασχολούνται σε βαριές. Ορίστε. Κύριε Εξαρχέ, σε όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι το πότε βγαίνω, είναι το πότε έχω τη δυνατότητα να βγω. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγω σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχα τη δυνατότητα, αν είχα τις προϋποθέσεις, να βγω νωρίτερα. Αυτό παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Εξαρχέ, παρακαλώ. Λοιπόν,
Επαναλαμβάνω, σήμερα το όριο ηλικία συνταξιοδότησης των ερευνητών οικοδόμων είναι τα 60 έτη, αντί για τα 62, που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, χωρίς αυτοί να πληρώνουν ένσημα ΒΑΕ όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας. Συνοπτικά, ακόμα και με το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού εισφορών, υπάρχει δυνατότητα ένας οικοδόμος να λάβει τα ένσημα που πράγματι δούλεψε, ενώ οι εισφορές υπέρα γνώστων αντισταθμίζουν ουσιαστικά την προκαλούμενη επιβάρηση του ΙΕΦΚΑ λόγω της κατά δύο έτη προώρης συνταξιοδότησης των οικοδόμων σε σχέση με, τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων. Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να υπενθυμίσω κάτι το οποίο φαίνεται να το αμφισβητείτε στην τοποθέτηση τη δική σας. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι κατά βάση διανεμητικό. Διανεμητικό θα πει ότι οι εισφορές οι οποίες καταβάλουμε σήμερα εμείς οι εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Το σύστημά μας αυτό θεωρητικά χρηματοδοτείται από τις εισφορές μας. Στην πράξη όμως, αν πάμε στις κύριες συντάξεις, περίπου οι μισές κύριες συντάξεις πληρώνονται από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις εθνικές συντάξεις, αφορά και ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών συντάξεων. Επομένως, αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στήριξη από τους φορολογούμενους προς το ασφαλιστικό σύστημα, προς τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων οικοδόμων.